Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα απόψε. Είναι μια ιστορία που γράφει μια νεαρή κοπέλα, η οποία έχει βάλει ίδια τίτλο «Η νεολαία αλλάζει συντρόφου σαν τα μπουκάμισα». Σαν τα μπουκάμισα, φαντάζομαι, θέλει να γράψει. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων και να σου πω ότι σε παρακολουθώ πολύ συχνά τα βίντεο που αναρτάς στο YouTube. Εγώ είχα σχέση με ένα παιδί εδώ και 4,5 χρόνια. Συζούσαμε. Τα Σαββατοκύριακα πήγαινα στην πόλη μου. Χωρίσαμε γιατί τσακωνόμασταν για 3 εβδομάδες. Είμαι 22 ετών, δηλαδή είχατε σχέση για 4,5 χρόνια, δηλαδή από 17 και μισό ξεκίνησε αυτή τη σχέση. Τις 2 εβδομάδες τσακωνόμασταν για μια κοπέλα φίλη του, με την οποία περνούσα χρόνο μαζί και εγώ αντιδρούσα έντονα, αφού ζήλευα. Τις τελευταίες μέρες, όποτε πήγαινα στην πόλη μου, που πήγαινε εσύ τα Σαββατοκύριακα, έφερνε τη συμφοιτήτρια του στο διαμέρισμα για να διαβάσουν. Φαντάζεσαι πως αντιδρούσα. Σαν την τρελή. Προσπαθώ να φανταστώ. Πρώτη φορά συμπεριφερόμουν σε άνθρωπο με έτσι τρόπο. Δεν ήξερα τι με είχε πιάσει. Ειλικρινά. Μετά από 3 μέρες, αφού χωρίσαμε, τους είδα μαζί στο πανεπιστήμιο χαρούμενους μαζί και τα λοιπά, σαν ζευγαράκι. Εγώ εκείνη τη στιγμή πόνεσα πολύ. Απογοητεύτηκα. Είπα, μα δεν μπορεί. Πώς μπορεί να προχωράμε τη ζωή του τόσο γρήγορα. Εγώ μετά από μια εβδομάδα τον πήρα τηλέφωνο και του ζήτησα συγγνώμη για τη συμπεριφορά που είχα απέναντί του τις τελευταίες μέρες πριν χωρίσουμε, ενώ που του φώναζα και έκανα σαν την ιστερική για την άλλη. Αυτός μου είπε πως είναι εντάξει και δέχεται τη συγγνώμη μου. Μετά από 2 εβδομάδες μου έστειλε μήνυμα ότι πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του μαζί μου και μου είπε πως δεν ξέρει αν θα μπορέσει να ξαναγαπήσει άλλο άτομο τόσο πολύ στη ζωή του. Πρόσθεσε ότι είναι οριστικό το τέλος της σχέσης μας. Με είδε τυχαία στο πανεπιστήμιο και μου φώναξε και συζητήσαμε. Με ρώτησε αν βγαίνω με άλλους και αν παίζει κάτι με κάποιο άλλο παιδί. Με ρωτά αυτό το πράγμα μετά από 2 εβδομάδες αφού του χωρίσαμε. Εγώ του απάντησα πως δεν είμαι έτοιμη να μπω σε σχέση και ότι δεν παίζω με τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Ενώ στην αρχή το έπαιξα διάφορη αφήνοντας το υπονοούμενο. Και μου λέει, α, ναι, ωραία, για να μην νιώθω τύψεις. Το ρώτησα αν είναι μαζί με τη συμφοιτήτρια του και μου απάντησε πως δεν ξέρει. Μετά από μια εβδομάδα του έστειλα πάλι μήνυμα για να του ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου όταν ήμουν μαζί του και δεν μου απάντησε, οπότε τον πήρα τηλέφωνο. Στο τηλεφώνημα μου είπε πως τα έχει κάνει όλα σκατά στη ζωή του και πως δεν το αξίζω. Μου είπε πως αξίζω κάτι καλύτερο από αυτόν. Μου είπε ότι θέλει να μου πει πολλά και του είπα πες μου τι είναι. Και μου λέει δεν μπορώ να σου πω. Τέλος πάντων. Μετά από μια εβδομάδα συναντηθήκαμε για να μου πει αυτά που ήθελε να μου πει. Μου είπε ότι το έκανε με τη συμφοιτητριά του, δηλαδή το έκανε μετά από 2 εβδομάδες αφού χωρίσαμε. Μέσα μου ένιωσα μια μαχαιριά και ακόμα τη νιώθω, αλλά δεν αντέδρασα καθόλου σε αυτό που μου είπε. Του είπα απλώς ότι περίμενα ότι έγινε αυτό το πράγμα και το κατάλαβα πριν από μια εβδομάδα. Μου είπε επίσης ότι είναι όλη μέρα μαζί, τη βλέπει και θέλει να την πει με το όνομά μου. Μου είπε ότι είναι μπερδεμένος και δεν ξέρει τι θέλει. Μου είπε ότι βγήκαν και ραντεβού και ότι έχουν πολλά κοινά, αλλά δεν νιώθει αυτό που ένιωθε μαζί μου. Μου είπε ότι δεν ταιριάζουμε και ότι εγώ του είπα μια μέρα να βγούμε και απλώς βγήκαμε. Δεν με ήξερε καλά. Και απλώς ερωτευτήκαμε χωρίς να ταιριάζουμε. Και ότι προτιμά να ξέρει την άλλη κοπέλα λίγο και μετά να κάνει κάτι. Πραγματικά δεν μπορώ να το ψυχολογήσω. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, μιας και οι δυο μας είμαστε αρκετά ιδιόρυθμοι, καθώς επίσης και δεν θα μπορούσαμε να συζούμε. Επίσης μου είπε ότι του ζήτησε η άλλη κοπέλα να είναι μαζί σε σχέση. Αυτού όλες οι κοπέλες του ζητάνε να είναι σε σχέση. Αυτός δεν παίρνει πρωτοβουλίες, ε. Όταν μου τα είπε όλα αυτά, σκεφτόταν πως θα πλήγωνε την άλλη κοπέλα αν της έλεγε να διακόψουν, γιατί το είχαν κάνει ήδη μια φορά, και ότι θα δενόταν συναισθηματικά μαζί του. Εγώ που είμαι, εγώ που το έκανα μαζί του τόσες φορές, εγώ δεν θα πληγωνόμουν. Καταλαβαίνεις ότι πέρα από το ότι ήμασταν σε σχέση, ήμασταν και φίλοι. Μοιραζόμασταν τα πάντα μαζί. Ίσως γι' αυτό να ήρθε να μου τα πει. Γιατί με νιώθει ένα κοντινό του άτομο και ήθελε συμβουλή, αλλά ξέχασε ότι εγώ είμαι το θύμα όλης της υπόθεσης. Μετά από όλα αυτά που μου είπε πως θέλει να είμαστε ξανά μαζί και κάθε μέρα μου. Μετά από όλα αυτά που μου είπε πως θέλει να είμαστε ξανά μαζί. Και κάθε μέρα μου έστελνε μήνυμα πως με αγαπά και πως έκανε όνειρα για μας. Εγώ του ζήτησα να μην με ξαναενοχλήσει και το διέγραψα από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
έτσι ώστε να βρω την ηρεμία μου και για να το ξεπεράσω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ, εγώ την άλλη την κοπέλα την ήξερα και κάναμε και παρέα. Είχε χωρίσει πρόσφατα από σχέση 3 χρόνων και μου είχε εκφράσει πως τον ήθελε πίσω τον πρώην της. Όλα αυτά μου τα είπε 2 εβδομάδες πριν χωρίσω εγώ από τον πρώην μου. Μου έριχνε στάχτη στα μάτια με λίγα λόγια. Είμαι στενοχωρημένη και παράλληλα απογοητευμένη, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα πάρα πολύ και ένιωσα ότι με αγάπησε κι αυτός. Τώρα θα μου πεις πώς αγαπάς ένα άτομο όταν μετά από 2 εβδομάδες πάει με άλλη. Δεν ξέρω. Έχει 1,5 μήνα που χωρίσαμε, εγώ βγαίνω με φίλες μου, περνώ καλά. Όμως ειλικρινά, Θέκλα μου, δεν μπορώ να χωνέψω αυτό που έκανε. Με πείραξε πολύ. Δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ άτομα πλέον. Ξέρω ότι αν είσαι σε μακροχρόνια σχέση μπορεί σε κάποια φάση να ενθουσιαστείς με κάτι, αλλά θα ήταν σωστό να το κόψεις. Το φλερτ με την άλλη κοπέλα κάπως ξεκίνησε όταν χώρισε με το φίλο της και κάπως ο πρώην μου την παρηγορούσε γιατί δεν αισθανόταν καλά ψυχολογικά. Αλλά πιστεύω ότι ο πρώην μου της άρεσε από πριν. Αυτός μου κρατούσε κακία που του μιλούσε άσχημα. Τάχα τον πλήγωνα μέχρι που έκανε ό,τι έκανε με την άλλη και μετά ξέχασε ότι μου κρατούσε κακία. Εν τέλει, εγώ δεν το πήρα και πολύ κατάκαρδα. Δεν είμαι στα πατώματα γι' αυτόν, αλλά το σκέφτομαι συνέχεια. Μπράβο που δεν είσαι στα πατώματα, κόρη. Μπράβο. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν θα τον ξεπεράσω εύκολα. Άσε που ξεκίνησε και να μου λείπει. Θέκλα μου, χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Τι να κάνω. Και κάτι ακόμα. Μπορείς να με εξηγήσεις τη συμπεριφορά του πρώην μου. Γιατί το έκανε. Περιττό να σου πω ότι τον τελευταίο καιρό περνούσε και ψιλοκατάθλιψη. Δεν ήθελε καθόλου να βγαίνει από το σπίτι, διάβαζε και ούτε για καφέ δεν πηγαίναμε. Είναι ολέα, αλλάζει συντρόφους σαν να είναι μπουκάμισα. Ξεχνά την αγάπη, μόνο σεξ, κανένα συναίσθημα πλέον. Όποια κολλήσει πρέπει να ξεχάσουμε αυτή που είχαμε και να πάμε να δούμε αυτό το καινούριο. Αν δεν μας αρέσει να πάμε πίσω στο παλιό. Δεν πάει έτσι. Οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα και πληγώνονται. Μου γράφει την επόμενη μέρα η κοπέλα. Θέκλα μου, άσε, διαβάζοντας αυτό που σου έγραψα, κατάλαβα ότι την είχε από πριν και εγώ δεν είχα ιδέα. Νιώθω ηλίθεια. Νιώθω πως δεν μπορώ να κάνω ένα άτομο να με αγαπήσει. Εγώ τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Άλλωστε ήταν και ο πρώτος μου έρωτας. Για μένα πάντα θα έχει ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου, αν και το άτομο αυτό πλέον με εδιάζει. Καλό συναίσθημα σε αυτή τη φάση. Καλό. Κάθε νύχτα σκέφτομαι γιατί το έκανε, προσπαθώντας να βγάλω ένα νόημα. Τώρα βγαίνει το νόημα. Πάντα υπήρχε κάτι από πριν στον αέρα. Και μόλις χώρισαν και οι δυο, είναι μαζί. Λυπάμαι που ενόχλησα τέτοιον έρωτα. Τουλάχιστον από αυτόν περίμενα να περιμένει λίγο χρόνο να ξεπεράσει το χωρισμό μας. Έστω και λίγο χρόνο, μόνος του. Δεν άξιζε η σχέση μας. 4,5 χρόνια, λίγο χρόνο να τον περάσει μόνος του. Συζούμε εδώ και 2 χρόνια. Έδωσα τόση πολύ αγάπη σε αυτή τη σχέση. Τα συναισθήματα μου ήταν αγνά. Απλώς να του δίνω και να μου δίνει αγάπη. Τίποτε άλλο. Δεν του κρατώ κακία. Έτσι είναι όταν αγαπάς, αλλά φεύγεις με αξιοπρέπεια. Αγάπη μου. Αγάπη μου, κόρη μου. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου. Κόρη μου. Κορίτσι μου. Πολύ δύσκολο αυτό που περνάς. Πολύ δύσκολο αυτό που σου συνέβηκε. Με τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάναμε πριν 2-3 μέρες το βίντεο μόλις χώρισα, δες το και εκείνο το βίντεο, που είναι μια κοπέλα που είχε, εκείνη είχε 1 χρόνο σχέση με κάποιο παιδί στην ηλικία περίπου τη δικιά σου και συγκατοίκησα για 1 χρόνο και μετά αυτός τη χώρισε. Έχω πάρα πολλές σκέψεις διαβάζοντας και το πρώτο σου mail και το δεύτερο. Θα προσπαθήσω να τις πω με μια σειρά. Καταρχάς, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει πολύ πολύπλοκες και περίπλοκες. Δεν είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι ερωτικές σχέσεις. Κυρίως δεν είναι όπως ήταν την εποχή των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας και των γονιών μας. Δεν είναι όπως ήταν στις παλιές ελληνικές ταινίες, στις μαυρόασπρες που τελείωναν όλες οι ταινίες με μια νύφη και ένα γαμπρό στα σκαλιά της εκκλησίας και υπονοούσαν την ευτυχία. Είναι δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις σήμερα. Οι άνθρωποι έχουμε αλουτριωθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όχι μόνο οικονομική και οικονομική κρίση, υπάρχει και υπαρξιακή κρίση και κρίση αξιών. Ο έρωτας έχει γίνει πλέον ένα ματεριαλιστικό αγαθό, ένα ελιστικό αγαθό. Φιγουράρει στις διαφημίσεις, φιγουράρει στο διαδίκτυο, φιγουράρει παντού. Ο έρωτας ως απλή σεξουαλική έλξη και ως διασκέδαση και ως εμπειρία
Ο ρομαντισμός έχει εκπέσει στις μέρες μας. Πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν στο ρομαντικό έρωτα και έχουν τη διάθεση και την δύναμη να επενδύσουν σε έναν ρομαντικό έρωτα με την έννοια της μονογαμικότητας και της βαθιάς ερωτικής σχέσης, όχι απλώς της επιφανειακής σχέσης. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο αγνό και αθώο είναι ένα παιδί, τόσο πιο πιθανό είναι να πιστεύει στο ρομαντικό έρωτα και να επενδύει σε αυτόν όπως έκανες και εσύ και όπως ίσως ήταν και ο φίλος σου στις αρχές. Δηλαδή δεν αμφισβητώ ότι αγαπηθήκατε μεταξύ σας, ότι ερωτευτήκατε και ότι μπήκατε σε αυτή την ερωτική σχέση έχοντας αγνά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Όμως όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και όσο εξελίσσεται, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Επηρεάζεται από τα πράγματα που βλέπει ή ακούει στο περιβάλλον του. Επηρεάζεται από την επαφή του με άλλους ανθρώπους, δηλαδή αυτός ο αγνός παιδικός πυρήνας που μπορεί να έχει ένα αγόρι στα 17, στα 18 ή ένα κορίτσι σε εκείνη την ηλικία, μπορεί στα 22-23 να αλλάξει, να αλλάξει προς άλλες κατευθύνσεις, να γίνει πιο συμφροντολογικός αυτός ο πυρήνας, να γίνει πιο επιφανειακός, να γίνει πιο ληστικός, να γίνει πιο λιγότερο αγαπητικός και λιγότερο ενσυναισθητικός. Όπως έγραψες και εσύ την επόμενη μέρα που μου έστειλες ξανά, κατάλαβες ότι μάλλον τα είχαν από πριν, το πιο πιθανό είναι αυτό. Θα σου πω ότι η συγγνώμη που ζητούσες για την αρρωστημένη ζήλια, την ιστερική ζήλια που του έκανες, δεν έπρεπε να τη ζητήσεις, γιατί αποδείχθηκε ότι είχες απόλυτο δίκιο να ζηλεύεις και να θυμώνεις. Αν έχεις μία σχέση 4 χρόνια και δεν υπάρχουν επεισόδια παρανοϊκής ζήλιας και αρρωστημένης ζήλιας από ένα πρόσωπο και ξαφνικά αρχίζει η ζήλια, η έντονη και οι ιστερίες και μετά από λίγο καιρό τάχα και καλά χωρίζουν για τη ζήλια και μετά από 2 εβδομάδες γίνονται ζευγάρι αυτοί οι δύο για τους οποίους ζήλευε το πρόσωπο που ζήλευε, είναι ξεκάθαρο ότι η ζήλια δεν ήταν παρανοϊκή, δεν ήταν παράλογη ζήλια, ίσα ίσα ήταν το ένστικτο σου που διαισθάνθηκες και το ένιωσες ότι αυτοί οι δύο πίσω από την πλάτη σου είχαν κουβέντες. Τώρα τι να πω για την άλλη που σου κάνει τη φίλη και σου λέγει ότι θέλει ακόμη τον πρώην της για να σου ρίξει στάχτη στα μάτια, τι να πω. Shit happens, life happens, εφόσον είσαι εδώ στο κανάλι θα το έχεις ακούσει που το λέμε πολλές φορές. Θα έλεγα ότι η ηλικία αυτή το 18, 19, 20, 21, 22 χρόνων που ήσασταν μαζί με τον πρώην σου είναι μια ηλικία εφηβική, στην οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και μπορεί ο άνθρωπος που ερωτεύτηκες και αγάπησες στα 17 σου και στα 18 σου να έχει γίνει ένας άλλος άνθρωπος στα 22 του, όπως φαίνεται ότι έχει γίνει ένας άλλος άνθρωπος τώρα, 4 χρόνια μετά. Ο άνθρωπος συνεχίζει να εξελίσσεται και να διαμορφώνεται η προσωπικότητα του και ο χαρακτήρας του μέχρι και τα 26 χρόνια, ίσως και μέχρι τα 28 χρόνια. Θα μου πεις, μα γιατί οι παλιότερες γενιές παντρεύονταν στα 18, στα 19, στα 20 και κρατούσαν οι γάμοι τους μια ζωή. Θα σου πω ότι τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν πιο απλοϊκή η κοινωνία, ήταν πιο απλές οι ανθρώπινες σχέσεις και επίσης υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν δυστυχισμένοι μέσα στους γάμους τους, αλλά η κοινωνία δεν τους έδινε άλλη επιλογή από το να παραμείνουν εκεί. Είναι δύσκολη καιρή για πριγκίπισσες και δύσκολη καιρή και για πρίγκιπες. Εμείς οι ρομαντικοί, εμείς οι ψυχοψαγμένοι που ψαχνόμαστε, εμείς που ψάχνουμε αληθινά και ακέραια πράγματα και ολόκληρα πράγματα, απογοητευόμαστε από αυτή την εποχή, απογοητευόμαστε και από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων απέναντί μας, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι από εμάς απογοητευόμαστε και από τις δικές μας τις συμπεριφορές. Λες η νεολαία αλλάζει τους συντρόφους σαν τα μπουκάμισα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο σύμπτωμα της νεολαίας αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες στην εποχή μας. Δηλαδή και στη μέση ηλικία υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν τους συντρόφους σαν τα μπουκάμισα και σε άλλες ηλικίες. Δεν είναι μόνο η νεολαία. Καταλαβαίνω ότι είσαι πληγωμένη. Καταλαβαίνω ότι είσαι απογοητευμένη. Καταλαβαίνω ότι νιώθεις αδικημένη. Σε κάποια φάση έγραψες εγώ με το θύμα της υπόθεσης. Εγώ θα σου πω το εξής όμως. Αυτή η ιστορία μπορεί να σου βγει σε καλό. Γιατί πρώτο, είχες μία καλή εμπειρία σχέσης αν εξαιρέσουμε τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή έζησες μία μακροχρόνια σχέση και συγκατοίκησες με έναν άνθρωπο που ταιριάξατε.
Μιλούμε για το χρονικό διάστημα, ίσως τα 3,5 χρόνια που ήταν καλή σχέση. Άρα, έχοντας το ενεργητικό σου μια καλή σχέση, δεν μιλάω για το τέλος, μιλάω για μέχρι να τον πιάσει τρέλα, μέχρι να πάρουν τα μυαλά του αέρα, όσο ήταν εστιασμένο στη σχέση σας. Άρα, αυτό το παρελθόν που έχεις, αυτή η θετική εμπειρία των 3,5 χρόνων που ήταν καλή σχέση σας, αυτό σου δίνει ένα καλό ηχέγγυο για το μέλλον, ότι ξέρεις πώς να είσαι σε μια σχέση και ότι ξέρεις ότι εσύ μπορείς να είσαι εντάξει σε μια σχέση, άσχετον αν ο άλλος δεν κατάφερε να είναι εντάξει στο τέλος. Εσύ όμως μπορείς να είσαι εντάξει. Και εσύ είσαι ισορροπημένη προσωπικότητα. Και εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Και παίρνεις το χρόνο σου άμα χωρίσεις και μετά μέχρι να πας παρακάτω. Το λέμε πολύ συχνά εδώ στο κανάλι ότι είναι μεγάλη παγίδα να βρίσκουμε τον επόμενο προτού αφήσουμε τον προηγούμενο ή να κάνουμε rebound relationships, να κάνουμε σχέσεις ανάκαμψης. Δηλαδή, μόλις χωρίσουμε να πηγαίνουμε αλλού και αλλού και αλλού και να τους αλλάζουμε, να τις αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να το κάνεις αυτό, όχι γιατί είναι ανήθικο. Δεν με αφορά το κομμάτι της ηθικής, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι ηθικολόγος να μιλήσω για ηθική. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό, δεν είναι υγιές, γιατί ανακατεύει τα συναισθήματά μας. Μπερδευόμαστε. Δεν σεβόμαστε ούτε τους άλλους, αλλά ούτε και τον εαυτό μας. Δεν σεβόμαστε τους άλλους που τους πληγώνουμε, τους άλλους που τους χρησιμοποιούμε για να ξεπεράσουμε κάποιον άλλον. Δεν σεβόμαστε την πρώη μας, για παράδειγμα, όπως ήρθε να σου πει ότι θέλω να είμαστε ξανά μαζί και δεν ξέρω. Αυτά τα πηγαίνω, έρχομαι και αλλάζω γνώμη και κάνω και λοιπόν. Όλα αυτά δεν είναι καλά για τους άλλους, αλλά ούτε και για τη δική μας ψυχή δεν είναι καλά. Πάρε το χρόνο σου να συνέλθεις από αυτό το χωρισμό. Αν δυσκολεύεσαι, ζήτησε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να μην σου μείνει τραύμα και μετά να σου μείνει φοβία. Και λένε όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Και μετά να είσαι πολύ καχύποπτη σε μια νέα γνωριμία και να... ίσως να μην δώσεις ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο στο μέλλον ο οποίος να είναι και καλύτερος από τον πρώην σου, αλλά επειδή θα σου έχει μείνει η φοβία από τον πρώην σου, να μην του δώσεις ευκαιρία ή να λειτουργήσεις με έναν τρόπο να μην υγιείς. Θέλω να εμπιστεύεσαι τον gut instinct σου, το οποίο έχει βγει σωστό. Δηλαδή, όταν το αίσθηκτό σου σου λέει ότι κάτι πάει χει, να το πιστεύεις ότι κάτι πάει χει και να μην δέχεσαι τον gaslighting, γιατί είναι gaslighting το να προσπαθεί ο άλλος να σε βγάλει τρελή, ότι δεν τρέχει και τίποτα και είσαι άρρωστη ζηλιάρα και στο τέλος. Ήτανε μαζί αυτοί οι δύο. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχολογίας, εξηγώ με λεπτομέρεια γιατί είναι τον gaslighting και τι είναι τον ghosting, που σε κάποια φάση σου έκανε και ghosting αυτός κλπ. Είναι όπλα ψυχολογικού πολέμου αυτά για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους άλλους. Τώρα, από τη στιγμή που σου είπε «βγαίνεις με κάποιον» και εσύ άφησες να νοηθεί ότι βγαίνεις προκειμένου να τον κάνεις να ζηλέψει και αυτός σου είπε «α, ωραία, για να μην έχω τύψεις», εκεί απροδόθηκε από μόνος του, τα είχα να πω πριν. Που είναι και το πιο πιθανό. Τώρα, θα κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι δύο, που ήταν και η κοπέλα σε σχέση και αυτός σε σχέση και ερωτεύτηκαν μεταξύ τους. Αν όντως ερωτεύτηκαν μεταξύ τους. Τι θα ήταν το πιο έντιμο να κάνουν. Όπως χώρισε αυτή από το φίλο της, να χωρίσει και αυτός από σένα, πριν να αρχίσει να την παίρνει στο διαμέρισμά σας όταν έλειπες εσύ τα Σαββατοκύριακα κλπ. Να χωρίσει από σένα, να περάσει ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, ένας μήνας, δύο μήνες, να ξεκαθαρίσουν τα συναισθήματά τους και μετά να είναι μαζί. Θα ήταν πιο έντιμο. Ή αν δεν συγκρατιόντουσαν, που ήταν τόσο μεγάλη, γιατί μιλάμε και για πάθος, που είναι έτσι έλξη, έντονη έλξη, το απαγορευμένο, το... Θα μπορούσε να σου πει από την αρχή, ναι, έχεις δίκιο, καλά κατάλαβες ότι κάτι παίζει με αυτή την κοπέλα, λυπάμαι, αλλά έχω τσιμπηθεί μαζί της. Λυπάμαι, δεν φταίει. Εσύ, έχω τσιμπηθεί μαζί τη και δεν είσαι τρελή που ζήλευε, είχε απόλυτο δίκιο να ζήλευε. Δηλαδή, αυτό που θεωρώ ότι έκανε περισσότερο κακό σε σένα είναι ότι σε έβγαζε τρελή παρά το ότι σε απάτησε. Το να απατήσει είναι ανθρώπινο. Το να βγάζει τον άλλο τρελό είναι κακοποιητικό, εξαιρετικά κακοποιητικό. Όταν λέω το να απατήσει είναι ανθρώπινο, δεν εννοώ ότι όλοι μα τι ωραία, τι καλά πάμε να απατήσουμε. Αλλά μπορεί να σου συμβεί. Του συνέβηκε. Ή ενθουσιάστηκε, ή δεν ξέρω τι. Μπορεί. Ούτως ή άλλως, είπες και εσύ, χωρίζουμε με αξιοπρέπεια. Και φεύγουμε από μια σχέση με αξιοπρέπεια και δεν παρακαλούμε κανένα. Δεν μας θέλει αυτός μια, δεν το θέλουμε εμείς χίλιες. Όμως θα μπορούσε να σου το πει από την αρχή και να μην σε βγάζει τρελή και να περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία που να τον παίρνεις τηλέφωνο, να του ζητάς συγγνώμη γιατί θύμωνες που έφερνε τη φιλενάδα του στο σπίτι ενώ ήταν σε σχέση μαζί σου και συγκατοικούσατε. Για όνομα. Αυτές είναι οι σκέψεις μου.
Θα διαβάσεις και στα σχόλια που θα σου γράψουν οι φίλοι αντίστοιχες δικές τους εμπειρίες. Είπαμε shit happens, life happens. Κράτα τα θετικά ότι εσύ είσαι ικανή να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση, ότι είσαι ικανή να εισεντάξεις σε μια σχέση, ότι είσαι ισορροπημένος άνθρωπος, ότι είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Και σου ξαναλέω, αν δεις ότι περνά καιρός και δεν ξεπερνάς αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και σου έχει μείνει φοβία για τους ανθρώπους και για τις σχέσεις, πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να μην το κουβαλάς όλη σου τη ζωή μαζί σου. Και είσαι έξυπνη κοπέλα, έχεις αντίληψη και είμαι σίγουρη ότι και με λίγες συνεδρίες μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το τραύμα. Την αγάπη μου.